Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετών των άσυλων, Μάνο Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το νησί της Λέσβου σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες, ποια είναι τα νούμερα και τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση. Τα νούμερα στην Μυτιλίνη όσο καιρό περνάει μειώνονται, παρότι έχουμε σποραδικές αφήξεις, τις οποίες και εσείς αναφέρετε, αλλά οι αποχωρήσεις είναι αρκετά πιο μεγάλες σαν αρχή. Έχουμε ήδη μειώσει τον πληθυσμό στη δομή μας κάτω από 4.000 και στις 4.000 περίπου, συν το γεγονός ότι επικεντρώνουμε τώρα για να αδειάσουν και όλα τα διαμερίσματα, όπως είχαμε πει πολύ καιρό πριν. Τα διαμερίσματα που βρίσκονται εντός της πόλης της Μυτιλίνης θα ακενωθούν μέχρι τον Νοέμβριο. Για να γίνει όλο αυτό θα πρέπει έγκαιρα να απομακρυνθεί ο κόσμος και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εκεί βρίσκονται περίπου, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 700 άνθρωποι ακόμα. Αυτό θα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα της όχλησης στους κατοίκους και στην πόλη. Οι εργασίες στην καινούργια δομή στο Μαυροβούνι δηλαδή καθίστανται οι οικίσκοι οι οποίοι απομακρύνονται από το παλιό καράτεπέ. Έχουμε φτάσει περίπου στους 200 οικίσκους εκεί. Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες φιλοξενίας των ανθρώπων, γιατί από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να περάσουν και ένα δεύτερο χειμώνα εκεί στο Παπαβούλι. Οι εργασίες που αφορούν την καινούργια δομή προχωρούν. Είμαστε στη φάση τη διαγωνιστική, η οποία ελπίζουμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί και να έχουμε ανάλογο. Αυτή είναι ακριβώς η εικόνα που υπάρχει σχετικά με την Μυτιλίνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που παρουσιαστούν νέα μεταναστευτικά ρεύματα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω, όπως και οι καινούργιες δομές και τα λοιπά, δείχνουμε ότι από το κομμάτι της υποδοχής ορθά υπήρχε κάποια προετοιμασία εδώ και καιρό. Όμως, πέραν αυτού, έχουν υπάρξει πολλές δηλώσεις που λέγεται, που έχει υποθεί από ανώτερα χείλη, ότι η χώρα μας δεν θα δεχτεί καινούργιες αυξημένες ζωές. Δεν μπορεί να μπει ξανά στην πραγματικότητα που ζήσαμε το 2015 με 9.000 ανθρώπους να έρθουν. Θέλω να πω όμως εδώ, για να το γνωρίζουμε όλοι, ότι αν κάτι τέτοιο υπάρχει απειλή για κάτι τέτοιο, πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάποιους μήνες μετά. Ή παρακολουθώ το διάλογο, ξέρετε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καμία έξοδος Αφγανών πολιτών από το Αφγανιστάν. Τα πράγματα είναι πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα ακόμα. Οι άνθρωποι κρύβονται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά μετακίνησης ανθρώπων. Επίσης, υπήρξε χθες, μετά από τις διπλωματικές προσπάθειές μας και την επαφή του κ. Ερντογάν με τον κ. Μητσοτάκη, υπήρξε μια δήλωση από τον κ. Ερντογάν ότι και η Τουρκία δεν προτίθεται να συμμετέχει ως ας το πούμε, ενδιάμεσος χώρος σε αυτή τη μετακίνηση Αφγανών πολιτών προς την Ευρώπη. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και άλλες χώρες από τον κόσμο υποδέχονται απευθείας με πτήσεις ανθρώπους από το Αφγανιστάν οι οποίοι θέλουν να φύγουν γιατί φοβούνται. Είναι μια ζωντανή διαδικασία στην αρχή της, οπότε εμείς οφείλουμε να την παρακολουθούμε, να προετοιμαζόμαστε ενισχύοντας την άμυνα της χώρας μας στα σύνορα. Είδατε ότι επισκέφτηκαν δύο υπουργοί τον Εύρο προκειμένου να ισχυροποιηθεί και να επεκταθεί έτσι περαιτέρω ο πράκτης εκεί, για να μην κινδυνεύουμε την όποια εργαλειοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας αυτών των ρόλων. Νομίζω ότι ό,τι πρέπει να γίνει έχουμε τον ικανό χρόνο να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Η απόφαση είναι λυμένη ότι δεν αντέχει η χώρα μας και ιδιαίτερα τα νησιά μας να υποστούν ξανά ένα δεύτερο 2015. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και επόμενα και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στο ενδιάμεσο να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Επειδή όμως η αξιοπιστία της γείτονος χώρας είναι γνωστή, νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά και να προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε προετοιμασμένοι για όποια πίεση. Προφανώς δεν θα φτάσει η πίεση αυτή επίπεδα του 2015, μπορεί όμως να παρατηρηθεί να υπάρχουν κάποιες ροές, μια αυξημένη πίεση στα σύνορα σε ένα διάστημα από εδώ περίπου σε 3-4 μήνες. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς μεταναστών, εδώ στη Λέσβο έχουν ξεκινήσει. Πόσοι έχουν γίνει, ξέρουμε? Κοιτάξτε, το ακριβές νούμερο το γνωρίζει ο ΕΟΔΗ. Ξέρω όμως ότι είναι μια ενεργή διαδικασία. Καθημερινά γίνονται εμβολιασμοί. Κάποιες μέρες λείπουν τα κλιμάκια γιατί φεύγουν οι συνάδελφοι γιατροί, οι νοσηλευτές για λίγες μέρες
γιατί είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες μετανάστες και οι πόροι σε αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή, πολλοί αυτοί θέλουν να επισκεφθούν κάποιο άλλο και να επιστρέψουν. Να επισκεφθούν κάποιο άλλο τύπο και να επιστρέψουν κτλ. Είναι μια εθνική προσπάθεια και προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού γίνεται με στόχο το 60% του πληθυσμού στις δομές μας μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο στόχο. Η κάλυψη επεκτείνεται και στις δομές της υπηρετικής Ελλάδος και εκεί γίνεται εμβολιασμός, ενώ σύντομα ξεκινάμε και το κομμάτι του εμβολιασμού των λεγόμενων εργατών γης. Ανθρώπων δηλαδή που κατάγονται από τρίτες χώρες και οι οποίοι διαβιούν σε κάποιες περιοχές και εργάζονται στα χωράφια ή κάπου αλλού χωρίς να φιλοξενούνται από κάποια από τις δικές μας δομές. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους. Είναι μια, γνωρίζετε και για τον εμβολιασμό, ακόμα και των Ελλήνων, είναι μια προσπάθεια η οποία χρειάζεται δύο. Χρειάζεται το κράτος το οποίο προσφέρει τα εμβόλια και τις υπηρεσίες και χρειάζεται και τους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν και πρέπει να εμβολιαστούν. Αν πάρετε και τις δύο αυτές παραμέτρους, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το μέχρι τώρα αποτέλεσμα, το οποίο θα συνεχίζεται, δεν τελειώνει ας πούμε τον Αύγουστο, ακόμα και αν καλύψουμε το στόχο που είναι το 60% του πληθυσμού, θα συνεχίσουμε γιατί στον εμβολιασμό πάντα ο στόχος είναι να έχεις ολοκληρωτική κάλυψη του πληθυσμού. Μάλιστα. Κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.